Με τα δάκρυα εκατοντάδων προσφύγων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στο ασύλληπτο ναυάγιο της Πύλου να μην έχουν ακόμα στερέψει, το Ρέθυμνο και γενικότερα η Κρήτη, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, στέλνει μήνυμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους κατά καιρούς χιλιάδες ξεριζωμένους που βρίσκουν καταφύγιο στη φιλόξενη κρητική γη. Πατρίδα είναι εκεί που ανθίζει το χαμογελό σου, τόνισαν μεταξύ άλλων οι ομιλητές της ειδικής ημερίδας που έγινε στο Ρέθυμνο από την περιφέρεια Κρήτης, στην οποία παρουσιάστηκαν οι δράσεις της ως προς τη φιλοξενία και την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Γνωρίζουμε από προσφυγιά, γνωρίζουμε από δυσκολίες και ως λαός ανάλογες δυσκολίες στο παρελθόν και προσπαθούμε με τις δικές μας ενέργειες, με τις δικές μας φροντίδες να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν αυτή την ανάγκη που δεν θα έπρεπε να υπάρχει το 2023 μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωριών στην ανθρωπότητα. Η πολιτική της περιφέρειας, την οποία εμείς εφαρμόζουμε, διέπεται από τις αξίες της ανθρωπιάς. Για μας προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή, είναι η αξιοπρέπεια και οποιοσδήποτε άνθρωπος έρθει εδώ, από οπουδήποτε. Πολύ περισσότερο οι άνθρωποι που διανύουν τόσα μίλια και τόσους κινδύνους, τους αγκαλιάζουμε. Είναι το Ρέθυμνο της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανοιχτής αγκαλιάς της Κρήτης αποτελεί το ένα και μοναδικό κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που λειτουργεί στα Νόγια και το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα κέντρο αγκαλιάς για τα παιδιά του κόσμου. Η Δομή των Ανογείων που λειτουργεί από το 2000 σήμερα φιλοξενεί 14 παιδιά ηλικίες από 12 έως 18 ετών, ενώ εδώ και 1,5 χρόνο φιλοξενεί παιδιά από το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Πακιστάν, την Γκάμπια και τη Σομαλία. Είχαμε όμως μεγάλο πρόβλημα με τους σεισμούς στη Συρία, που είχαν οικογένειες, είχαν φίλους εκεί, οπότε επειδή ήταν προσωπικό το βίωμα, είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς, επειδή υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τις οικογένειες, φροντίσαμε αμέσως να επικοινωνήσουμε τους δικούς τους και εμείς με τους δικούς τους, γιατί εκατέρωθεν υπάρχει ανησυχία σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε ευτυχώς δεν είχαν απώλειες προσωπικές και γι' αυτό το διαχειριστήκαμε πολύ, πολύ καλύτερα από ότι αν είχαν προσωπικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εντάξουμε στο χώρο εργασίας μέσω ενός καινούργιου προγράμματος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Εύρεσης Εργασιακής Αποκατάστασης Μεταναστών και Προσφύγων και είμαστε στην διαδικασία της περαιτέρω εξέλιξης αυτών των προγραμμάτων για να μπορέσουμε να δώσουμε και άλλες λύσεις. Το προσεχές διάστημα αναμένεται στη Δομή των Ανογείων ένα ακόμα παιδί από το Ηράκλειο και άλλα 9 από την Αθήνα που ήρθαν από την Ορεστιάδα. Παρά τα αυτά όμως, η δομή αυτή δυναμικότητας 25 παιδιών δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.